Προσευχή στον Άγιο Αρχάγγελο Μιχαήλ. Κύριε Θεέ, Βασιλεύ Μέγα Άναρχε, Απόστειλον Κύριε των Σών Αρχάγγελων Μιχαήλ επί των δούλων σου τάδε, ειν αρίσεις με από εχθρών ορατών και αοράτων. Αρχάγγελε Κυρίου Μιχαήλ, δώσ' ειρήνη και ευημερία το σώ δούλο τάδε. Αρχάγγελε Κυρίου Μιχαήλ, των δαιμόνων μαχητά, πολέμησον τους εχθρούς τους πολεμούντας με, ποίησον αυτούς ως περαμνούς και απόστρεψον αυτούς ως ο άνεμος την κόνην. Ω Μέγα Αρχάγγελε Κυρίου Μιχαήλ, αρχιστράτηγε, πρώτο των εξαπτερίγων Χερουβίμ και Σεραφείμ και πάντων των Αγίων. Γενού μη προστάτης και βοηθός εν τες λείψεσι και τες συναχώριές μου, εν τη ερή μου, εις τα σοδούς, εις τους ποταμούς και εν τη θαλάσσι γενού μη γαλήνιος λιμήν. Σώσον με Αρχάγγελε Μιχαήλ από των πονηριών του διαβόλου, όταν ακούσεις με τον αμαρτωλόν δούλον τάδε. Καλούντα το όνομά σου το Άγιον, γενού μη βοηθός ταχύς και επάκουσον της προσευχής μου. Ω Μέγα Αρχάγγελε Μιχαήλ, νίκα πάντας τους εναντίος μου, τη δυνάμει του τιμίου και ζωοποιού ουρανίου σταυρού του Κυρίου, ευχές της υπεραγίας Θεοτόκου, των Αγίων Αγγέλων, των Αποστόλων, του Αγίου Προφήτου Ηλιού, του Αγίου Νικολάου του Θαυματουργού, του Αγίου Ανδρέου, του Διαχριστούν Σαλού, του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Νικήτα και Ευσταθίου και πάντων στον Αγίων. Ω Μέγα Αρχάγγελε Μιχαήλ, βοήθη με των αμαρτωλών δούλων σου τάδε. Σώσον με από σεισμού, πλημμύρας και πυρός, από αορά των εχθρών, από ανοή του θανάτου, από παντού κακού και από πονηρών δαιμόνων. Μέγα Μιχαήλ, Αρχάγγελε Κυρίου, νυν και αεί και στους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Συγκλονιστικό θαύμα του Ταξιάρχη. Το θαύμα σε πιστό, ο οποίος προσευχόταν καθημερινά και έπινε αγιασμό. Ακολουθεί εξομολόγηση θαύματος από τον ίδιο τον πιστό, ο οποίος βίωσε το θαύμα από τον Άγιο Ταξιάρχη. Ήθελα να σας διηγηθώ και εγώ ένα πολύ μεγάλο θαύμα που έζησα από το Θαυματουργό Αρχάγγελο Μιχαήλ. Λέγομαι Προκόπης Βαρσακάκος και μένω στη Σπάρτη Λακωνίας. Πριν από 5 χρόνια περίπου παρουσιάστηκε καρκίνος στο δεξί νεφρό. Έκανα εισαγωγή στο Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Άγιο Σάββα στην Αθήνα. Οι γιατροί μου συνέστησαν να ξεκινήσω αμέσως θεραπεία για να προλάβουμε την ασθένεια. Άρχισα αμέσως θεραπεία με 5 σχήματα, πλατίνα και 25 ακτινοβολίες. Οι θεραπείες, οι εξετάσεις αλλά και η παρακολούθηση από τον γιατρό μου κύριο Ριγάτο κράτησαν 6 χρόνια για να μπορέσουμε να σταθεροποιήσουμε την κατάσταση και να το αντιμετωπίσουμε. Και ξαφνικά, πέρσι, εμφάνισα πολύ ψηλές τιμές ζαχαροδιαβήτη. Ακολούθησε ειδική διατροφή, νέες θεραπείες με ινσουλίνη. Οι τιμές έφταναν και στο 600. Φοβερό. Οι γιατροί τρελάθηκαν. Στις νέες εξετάσεις που έκαναν το Σεπτέμβριο για να διαπιστωθεί από πού προέρχεται το ζάχαρο, διαγνώστηκε μεταστατικός καρκίνος στο πάγκριας. Ένιωθα ψυχολογικά να πέφτω, κουρασμένος από την ταλαιπωρία των τόσο ετών, αλλά και τη νέα περιπέτεια με τη νέα νόσο, άρχισα να λυγίζω, να απελπίζομαι. Εκείνο τον καιρό μία φίλη μου, η Βούλα που είχα γνωρίσει πρόσφατα, μου μίλησε για τον Ταξιάρχη και τη θαυμαστή εικόνα του Σαμανταμάδου της Λέσβου. Αυτές τις ημέρες δε γνώρισα και ένα παιδί που καταγόταν από τη Μυτιλήνη και γίναμε φίλοι. Του μίλησα για την κατάστασή μου και τον ρώτησα για τον Ταξιάρχη, για τον οποίο μου είχε μιλήσει η φίλη μου η Βούλα. Εκείνος μου διαβεβαίωσε για τη θαυματουργικότητα του Ταξιάρχη Μανταμάδου και μου υποσχέθηκε στο ταξίδι του στη Μυτιλήνη που προγραμμάτισε αυτές τις ημέρες να μου έφερνε από τον Ταξιάρχη λαδάκι και αγιασμό να λύφω στο μέρος του σώματός μου που εγκυμονούσε η πάρατη ασθένειά μου. Έτσι μετά από λίγο καιρό είχα στα χέρια μου από εκείνον μια εικονίτσα του Αρχαγγέλου, την Παράκληση αλλά και το τελευταίο Αγιολόγιο του Προσκυνήματος που ήταν αφιερωμένο στα θαύματα του Αρχαγγέλου Μιχαήλ. Όταν διάβασα το ημερολόγιο Αγιολόγιο του Ταξιάρχη, εντυπωσιάστηκα από τα αναγραφόμενά του. Άρχισα λοιπόν να εντείνω την προσευχή μου συνεχώς και να ζητώ τη μεσητεία του. Δεν περνούσε η μέρα που να μην προσεύχομαι στον Ταξιάρχη. Διάβαζα το βιβλίο του με την ιστορία της ανάγλυφης εικόνας του που μου το είχε προμηθεύσει και πάλι ο φίλος μου από τη Μυτιλήνη και στο τέλος έκλεινα με την Ιερά Παράκληση των Αρχαγγέλων. Καθημερινά σταυρωνόμουν με το λαδάκι από το καντήλι του και έβρεχα τη γλώσσα μου με τον αγιασμό του. Το ημερολόγιο με τα θαύματα μου μεγάλωσαν την πίστη και άρχισα να ελπίζω ότι και εμένα μπορεί να με βοηθήσει ο Αρχάγγελος. Αυτή η ελπίδα σιγά σιγά έγινε πίστη, πίστη ακράδαντη. Η ψυχολογία μου ανέβηκε. Σιγά σιγά άρχισα πάλι να χαμογελώ και να παίρνω δύναμη από τις καθημερινές προσευχές μου. Όταν ο καιρός πλησίαζε να κάνω νέες εξετάσεις για την εξέλιξη του καρκίνου, δεν φοβόμουν πια. Το Φεβρουάριο του 2015 μπήκα για εξετάσεις και οι προσευχές μου εισακούστηκαν. Οι καρκινικοί δείκτες όλοι φυσιολογικοί, το πάγκριάς μου καθαρό και η μετάσταση δεν υπάρχει πια. Οι τιμές του σακχάρου έπεσαν αισθητά. Δεν μπορούσε να το πιστέψει κανείς,
Εγώ μπορούσα. Θα σε αγαπώ πάντα, Αρχάγγελε. Ποτέ δεν θα ξεχάσω τη σωτηρία που μου χάρισες. Και πάντα θα σε προσκυνώ και θα σε λατρεύω. Αξίωσέ με να έρθω και στο Μανταμάδο να προσκυνήσω τη θαυμαστή αναγλυφικόνα σου και να σου πω αμέτρητα ευχαριστώ.